Το κέντρο Πειραιά και τα σωματεία που ανήκουν στη δύναμή του καταγγέλουμε το έγκλημα συνεχίζεται με το αντικαρκυνικό νοσοκομείο Μεταξά. Με την κατάσταση στο δημόσιο νοσοκομείο να έχει χτυπήσει κόκκινο, η κυβέρνηση συνεχίζει να μην παίρνει ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης των δημοσίων νοσοκομείων σε υποδομές και προσωπικό και να μετατρέπει νοσοκομείο της Αττικής σε μια γνώση. Το έγκλημα αυτό συνεχίζεται στο αντικαρκυνικό νοσοκομείο Μεταξά σε βάρος των ογκολογικών ασθενών, καθώς έχει ενώθει και από τους ογκολογικούς ασθενείς που περιμένουν για θεραπείες και χειρουργία. Έγινε αναβολή των χειρουργείων, αναστολή διδακτικών εξωτερικών ιατρίων, των απογευματινών ιατρίων, των μικρών χειρουργείων και των αιμοληψιών, αναστολή των εισαγωγών στον 7ο όροφο του παθολογικού τμήματος και στον 3ο όροφο του αιματολογικού τμήματος, ενώ είναι δεκάδες τα κρούσματα μεταξύ του προσωπικού. Το εργατικό κέντρο Πειραιά καλεί τα σωματεία και τα συνδικάτα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στον Πειραιά, τους συλλόγους αυτοαπασχολουμένων, τους συλλόγους γονέων, γυναικών, άλλους τοπικούς φορείς των γειτονιών του Πειραιά σε συντονισμένη αγωνιστική δράση. Καλούμε σε συγκέντρωση στο νοσοκομείο Μετροπόλιταν την 3η 23 Μαρτίου στις 5.30 ώρα. Διεκδικούμε την επίταξη του νοσοκομείου Μετροπόλιταν και συνολικά του ιδιωτικού τομέα υγείας και όλων των δομών του χωρίς καμιά αποζημίωση των ιδιωτικών αυτών των δομών.